Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ πέρα το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Υλικών Πετρελαίων, τα οποία ΕΛΠΕ βοήθησαν πάρα πολύ στη δημιουργία του κέντρου καταγραφής με την παροχή οικίσκων και της υπόλοιπης ελληνικής βοήθειας, τεχνικής, προς το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της λειτουργίας και της κατασκευής. Ωστόσο, αυτή τους η δωρεά βοηθάει τη χιώτικη κοινωνία τελικά, διότι μπορεί να διαχειριστεί με καλύτερη οργάνωση όλο το ζήτημα της μετανάστευσης, είναι στα πλαίσια ασφαλώς της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκτός όμως από αυτό, αυτό το οποίο ζήτησα από τον κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο ήταν να συμβάλλει με την ευκαιρία της παρουσίας και της ευαισθητοποίησης των ΕΛΠΕ για τα ζητήματα που ασχολούν την ακριτική χείο, να συμβάλλει στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και της εταιρικής ευθύνης της εταιρείας σε ζητήματα που άπτονται της τοπικής κοινωνίας. Και ως ένα πρώτο συμβολικό, θα έλεγα, αλλά και πάρα πολύ ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο αφορά την καθημερινή ζωή των κατοίκων, μάλιστα αυτής εδώ της περιοχής, του Χαλκιούς και των Καμποχώρων, και ιδιαίτερα των μικρών κατοίκων, είναι η παιδική χαρά. Όπως ξέρετε, ο Δήμος της Χίου έχει πάνω από 100 παιδικές χαρές, οι οποίες χρειάζονται όλες αναβάθμιση. Μέχρι στιγμής μία έχει αναβαθμιστεί με ιδιωτική προσφορά ενός ιδιώτης στους Ολύμπους και ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος είχε την ευγένεια και την, νομίζω την πολύ καλή διάθεση προσφορά των ΕΛΠΕ να αναλάβουν τα ΕΛΠΕ την αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Χαλκιούς άμεσα, γρήγορα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό και εκείνον και τη διοίκηση στο σύνολό της για αυτή την πολύ καλή έτσι, κίνηση προς την χιώτικη κοινωνία. Θα επιβιώσουν είναι οι επιχειρήσεις που θα έχουν κοινωνική ευαισθησία. Από την άποψη αυτή, εμείς στα ελληνικά πετρέλαια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι μέσα στη βιολογία μας η σύνδεση με τοπικά προβλήματα, η σύνδεση με τους ανθρώπους και έχουμε τη χαρά να έχουμε την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα ο φιλόξενος αυτός τόπος, γιατί περί φιλοξενίας πρόκειται, να δώσουμε ένα μέρος του προϊόντος μας πίσω στην κοινωνία. Όχι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα. Εκτός λοιπόν από το χωριό το οποίο είδατε και το οποίο για μας αποτελεί, πιστέψτε μου να πω, συγκινητικό καμάρι, μην ξεχνάτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, στις 8 του Μάη βιώσαμε το χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία μας και ένας από τους νεκρούς, ένα από τα παιδιά μας, ήταν μετανάστης. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο ιδιαίτερη σημασία αποκτά αυτή η προσφορά για όλους τους εργαζόμενους και για, και για τη διοίκηση φυσικά. Στο φιλόξενο λοιπόν τόπο αυτό, ξεκινάμε με ένα μικρό δείγμα προσφοράς, μια παιδική χαρά. Ευχόμαστε να πρωτοτυπήσουμε και να μην κάνουμε μόνο δωρεές σε δήμους που είναι κοντά στην περιοχή μας, αλλά και στην ακριτική Χίο, που άκουσα από τον Δήμαρχο τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να φύγουμε από το γυάλινο κλουβί κι εμείς και της ασφάλειας και της πρωτεύουσας και όλα και να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα στα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν και να είστε σίγουροι, αν το δούμε συνολικά σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι, δεν θα μας φοβίζει τίποτα.